Στη συνέχεια, αφού του να ξανακουμπάει ο κύριος, τον ρωτάει κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε έτσι εύκολα γιατί το κάνει αυτό. Η ρώτα αυτόν αν βλέπει τι. Δεν ξέρει ο Χριστός αν βλέπει ή αν δεν βλέπει. Αφού είναι καρδιογνώστης, αφού γνωρίζει τα πάντα, τότε προς τι το ερώτημα αυτό. Ο Κύριος γνωρίζει, αλλά πρέπει ο τυφλός να ομολογήσει ότι δεν βλέπει καθαρά. Και επειδή, αγαπητέ μου, σε άγγιξε ο Κύριος, τι είπα να πει, ότι έγινες Μωυσής και έγινες ο βλεπών, αυτό νομίζεις. Επειδή σου δώσε χάρισμα, επειδή σου δώσε διακονία, επειδή σε χρησιμοποιεί να κηρύττεις, να προφητεύεις, να ομολογείς, να σώζονται, τι νομίζεις, ότι έγινες Μωυσής, ότι τα βλέπεις όλα καθαρά, ότι τώρα ξέρεις, ότι δεν έχεις χρίαν διδαχής. Έχεις τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Περιμένει λοιπόν ο Κύριος μία απάντηση. Αν παραδεχθεί ότι βλέπει μεν, αλλά δεν βλέπει καθώς πρέπει να δει, τότε ο δρόμος προς την απόλυτη αποκατάσταση της όρασης είναι ανοιχτός, είναι θέμα χρόνου. Πρέπει να αποδεχθεί ότι ναι μεν βλέπω, αλλά δεν βλέπω καθώς πρέπει να βλέπω. Βλέπω με έναν δικό μου τρόπο. Αυτό είναι χειρότερο από την τύφλωση. Αυτό είναι χειρότερο από την τύφλωση. Να βλέπω μεν, πριν δεν έβλεπα τίποτα, αλλά να βλέπω όπως εγώ τα βλέπω, όπως εγώ τα θέλω, όπως εγώ τα νομίζω. Έχω άγγιγμα Κυρίου, αδελφέ, με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, μου μίλησε. Και επειδή σου μίλησε, τι είπα να πει, ότι έγινες ο βλέπων. Σου έχει μιλήσει ο Κύριος. Αυτό τι σημαίνει, ότι βλέπεις τα πάντα καθαρά. Άρα λοιπόν η αποκατάσταση της οράσεως είναι βαθμιαία και σταδιακή. Γιατί και η μαθητεία είναι βαθμιαία και σταδιακή. Δεν γίνεται κάποιος Μωυσής μέσα σε μια βραδιά. Όσο ισχυρό και αν είναι αυτό το άγγιγμα. 40 χρόνια χρειάστηκαν να περάσουν για να δει ο Μωυσής μια βάτο που καίγεται αλλά δεν κατακαίγεται. Ναι, πράγματι, ο Κύριος μας αγγίζει. Και κάθε άγγιγμά του είναι ένα μεγαλύτερο άνοιγμα των οφθαλμών μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι γνωρίζουμε τα πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι βλέπουμε πεντακάθαρα. Αν βλέπαμε πεντακάθαρα, τότε θα λέγαμε στο όρος τούτο, φύγε από εκεί και πήγαινε στο μέσο της θαλάσσης και θα γινότανε. Άρα, πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Βλέπουμε, Κύριε, αλλά δεν βλέπουμε καθαρά. Έχουμε πρόβλημα. Και όταν ο άνθρωπος δεν βλέπει καθαρά, παρερμηνεύει. Και ο Κύριος του δείχνει κάτι και εκείνος δίνει άλλη έννοια. Και εκεί μπλέκει. Και μετά λέει, ο Κύριος μου υποσχέθηκε, αλλά δεν το έκανε. Όχι. Όχι. Τι θα απαντήσει ο τυφλός? Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Η απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεραπεία. Από εδώ εξαρτάται η αποκατάσταση της όρασης ή όχι. Εάν θα απαντήσει ειλικρινά. Και λέει, και αναβλέψας έλεγε, βλέπω τους ανθρώπους ότι ως δέντρα βλέπω περιπατούντας. Τι του λέει? Βλέπω, Κύριε, αλλά δεν βλέπω ορθά. Κάτι βλέπω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι βλέπω. Βλέπω τα πράγματα με το δικό μου τρόπο. Μπορεί να είμαι καλύτερα από πριν, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να προχωρήσω με αυτή την όραση. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν βλέπω καθαρά. Μόλις ο Κύριος βλέπει ότι ο τυφλός συνεργάζεται μαζί του, λέγοντας την αλήθεια, θα μπορούσε να πει ο τυφλός, βλέπω μια χαρά. Εκεί που δεν βλέπα τίποτα, τώρα βλέπω έστω και τους ανθρώπους ως δέντρα. Μικρό πράγμα είναι τούτο, μια χαρά είμαι, Κύριε. Μην πεις ότι είσαι μια χαρά. Μην πεις ότι είσαι μια χαρά, γιατί θα βλέπεις τους ανθρώπους για δέντρα και τα δέντρα για ανθρώπους. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Θα οδηγηθείς σε αδιέξοδο. Θα κάνεις λάθος επιλογές. Ο σκοπός ποιος είναι? Καθαρή όραση. Καθαρή οδηγία. Βεβαιότητα, σιγουριά. Και αυτό έρχεται μόνο με ένα επιπλέον άγγιγμα του Κυρίου. Κάθε βελτίωση της όρασης του ανθρώπου, κάθε ελάττωση της μοιοπίας έρχεται μόνο από έναν επιπλέον άγγιγμα του Κυρίου. Αν δεν υπάρξει και άλλο άγγιγμα, το προηγούμενο άγγιγμα δεν αρκεί. Πρέπει πάντοτε ο Κύριος να αγγίζει. Και ο Κύριος αγγίζει πρώτον.
εκείνους που δέχονται τη μεταφορά και δεν θεωρούν ότι βλέπουν. Δεύτερον, αυτούς που δέχονται να τους πάρει ο Κύριος από το χέρι έξω από το εκοσμικευμένο σύστημα. Αυτούς δηλαδή που θέλουν να αφήσουν πράγματα. Αυτά τα οποία δεν θέλεις να αφήσεις είναι και η αιτία που σε έχει πιάσει πανικός. Γιατί δεν έχεις όραση. Γιατί δεν έχεις πληροφορία. Και τι σου στερεί την πληροφορία? Αυτά τα οποία λατρεύεις. Αυτά τα οποία έχεις προσκοληθεί. Γι' αυτό είσαι δυστυχισμένος. Γι' αυτό είσαι δυστυχισμένη. Γι' αυτό έχεις άγχος, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Δεν έχεις πληροφορία. Ο Θεός τα έχει αναλάβει όλα. Δεν έχεις πληροφορία. Γιατί? Γιατί θέλεις και την πίτα ολόκληρη και το σκυλό χορτάτο. Βγες έξω από την πόλη και δέξου το φτύσιμο του Κυρίου. Έρχεται λοιπόν το άγγιγμα. Αφού λοιπόν ομολογεί ότι βλέπω τους ανθρώπους ως δέντρα, άρα δεν βλέπω καθαρά, τότε τι κάνει ο Κύριος? Λέει στο 25 εδάφιο. Έπειτα, πάλιν επέθεσε τα σχήρας επί τους οφθαλμούς αυτού. Βλέπεις τι λέει? Πάλιν. Νέο άγγιγμα. Σε ποιον? Σε εκείνον που ομολογεί ότι δεν βλέπει καθαρά. Και έκαμεν αυτόν να αναβλέψει και αποκατεστάθη η όραση αυτού. Πρόσεξε τι λέει. Έκαμε αυτόν να αναβλέψει. Ποιον? Αυτόν που δέχθηκε τη μεταφορά. Αυτός που δέχθηκε να βγει έξω της κόμης. Αυτός που δέχθηκε το φτύσιμο του Κυρίου. Αυτός που ομολόγησε μετά το άγγιγμα του Κυρίου ότι δεν βλέπει καθαρά. Σε αυτόν έκαμε τελεία αποκατάσταση της οράσεως. Αυτός τώρα είδε καθαρός άπαντας. Ξέρεις τι σημαίνει βλέπω καθαρός άπαντας? Εδώ έχουμε να κάνουμε, αδέλφια, με το τέλος της υποκειμενικότητας. Ο άνθρωπος πια βλέπει καθαρά, βλέπει αντικειμενικά, βλέπει δια Πνεύματος Αγίου. Τι σημαίνει βλέπει αντικειμενικά? Δεν βλέπει όπως έβλεπε μέχρι τώρα, δεν βλέπει όπως βλέπουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά τα πάντα τα βλέπει όπως τα βλέπει ο Θεός.